Μετά από 30 περίπου χρόνια, η ιατρική κοινότητα και έρευνα φαίνεται ότι έχει τα τελευταία χρόνια να ενθαρρύνει σημαντικά τους νεφροπαθείς, καθώς νέες θεραπείες που ήδη χρησιμοποιούνται, αλλά και θεραπείες που θα είναι το επόμενο διάστημα διαθέσιμες, διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο που στο επίκεντρό του έχει την καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς, αλλά και καλύτερα αποτελέσματα. Τέτοιες εξελίξεις είχαμε να δούμε πάνω από 20 χρόνια. Τελευταία φορά που είχαμε πραγματικά φάρμακα που βελτίωναν την επιβίωση ήταν το 2000. Με τους αναστολείς του άξονα, όπως τους ονομάζουμε. Σήμερα έχουμε καινούργια φάρμακα που βοηθάνε και στο διαβήτη και στην υπέρταση, που είναι οι κύριες αιτίες νευρικής ανεπάρκειας και καρδιαγγειακής θνητότητας για αυτούς τους αρρώστους. Στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο, οι επιστήμονες που συμμετείχαν εξήγησαν ότι νεφροπάθειες αλλά και άλλες παθήσεις όπως υπέρταση, καρδιολογικά αλλά και διαβήτης αντιμετωπίζονται πλέον ενιαία, καθώς συνδέονται και πάντως η αντιμετώπιση τους με μια ολιστική προσέγγιση δίνει σιγουρότερα αποτελέσματα. Είναι μια κοινή νόσος πλέον. Δηλαδή, όταν μιλάμε για διαβήτη, υπέρταση, καρδιαγγειακή νόσο και νεφρική νόσο, πρακτικά είναι ένα και το αυτό, είναι δηλαδή μία πάθηση. Έτσι. Και τις αντιμετωπίζουμε πλέον κατά αυτόν τον τρόπο, ολιστικά. Δηλαδή, ο καρδιολόγος σας και ο νεφρολόγος σας πάνω κάτω θα σας πούν τα ίδια πράγματα. Πάντως, παρά την εξέλιξη της έρευνας και της τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, οι γιατροί επανέλαβαν ότι διακοπή καπνίσματος, σωστή διατροφή, συχνή άσκηση αποτελούν κλειδί για καλή υγεία, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνουν τη βάση για καλή ποιότητα ζωής. Με τα νέα δεδομένα που έχουμε σήμερα για τη θεραπεία, κυρίως του διαβήτη, έχουμε θετικές εξελίξεις για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Δηλαδή μιλάμε για βελτίωση επιβίωσης κατά 30% με τα καινούργια φάρμακα που διαθέτουμε. Για το διαβητή. Ναι, για τη διαβητική νεφροπάθεια, για την καρδιοπάθεια του διαβήτη, για το διαβήτη εν γέννη.